Ο ΣΥΡΙΖΑ κυριολεκτικά έχει οργώσει τις υγειονομικές μονάδες της Ακαΐας. Οι βουλευτές μας έχουν καταθέσει αναφορές στο Κοινοβούλιο, επερωτήσεις και επίκαιρες ερωτήσεις. Δυστυχώς, η δεξιά κυβέρνηση έχει ξεδιπλώσει το σχέδιό της ενάντια στη δωρεάν δημόσια υγεία. Ξεκίνησε να αποδομεί συστηματικά το κοινωνικό κράτος που έχει χτιστεί με χρήματα και από τις στερήσεις του ελληνικού λαού. Σειρά λοιπόν έχει το Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών, το μοναδικό εκτός Αττικής νοσοκομείο παιδών που υπάρχει. Έχω πάρει προσωπικά την ειδικότητα του παιδίατρου από το νοσοκομείο αυτό και την άνοιξη του 1988, όταν κάποιοι άλλοι σκοτεινοί κύκλοι εμπόδιζαν τη μεταφορά του Καραμανδανίου από το παλιό κτίριο στο σημερινό, συμμετείχα σαν νεαρός ειδικευόμενος στη κατάληψη του σημερινού νοσοκομείου και στη μεταφορά των πρώτων ασθενών ενός περιστατικού ηλαράς και ενός νεογνού για να μας βρει το κατεστημένο μπροστά του. Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα, 34 χρόνια μετά, η υγειονομική του ΣΥΡΙΖΑ. Καταγγέλουμε την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να κλείσει το παιδιατρικό νοσοκομείο, η πλήρης αδιαφορία και άρνηση, να προκηρύξει θέσεις αναισθησιολόγων, δείχνει τους σκοπούς της. Κοφεύει όχι μόνο στις δικές μας εκκλήσεις, αλλά και στις εκκλήσεις, ακόμη και της διορισμένης διοίκησης της έκτης ΥΠΕ, η οποία δύο φορές τους έχει ζητήσει να προκηρυχθούν οι θέσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε να κλείσει το νοσοκομείο με τη δίθεν πρόφαση ότι θα δημιουργήσουν κάτι καλύτερο. Ζητάμε την άμεση προκήρυξη των θέσεων με βαθμό διευθυντή ή επιμελητή Α, ώστε να είναι ελκυστικές οι θέσεις αυτές και να προλάβουν οι νεοδιοριζόμενοι να εκπαιδευτούν στο παίδον της Αθήνας. Γιατί δεν μπορεί ένας αναισθησιολόγος να έρθει χωρίς να έχει εμπειρία. Γι' αυτό να στείλουν από την Αθήνα και μόνο παιδοαναισθησιολόγους για ένα 15ήμερο κυκλικά και προσέχτε να κανονίσουν τα έξοδα διαμονής των παιδοαναισθησιολόγων. Γιατί θα υπάρξει πρόβλημα ποιος θα πληρώνει τους παιδοαναισθησιολόγους αυτούς διαμονή και φαγητό. Από εκεί και πέρα προκύπτει θέμα με τους παιδοχειρουργούς, γιατί συνταξιδοτείται 31 Δωδεκάτου ο Διευθυντής του Παιδοχειρουργικού του Καραμανδανίου, το λέμε από τώρα και κρούμε το καμπανάκι κινδύνου, και για το μαγνητικό τομογράφο που εξασφάλισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από την αποζημίωση του σκανδάλου Siemens, αγορά μαγνητικού τομογράφου για το νοσοκομείο παιδών, και η έκτη είπε προκλητικά αδιαφορεί μέχρι τώρα. Κλείνοντας, η λέξη Καραμανδάνιο είναι ταυτόσιμη με την παιδιατρική φροντίδα σε όλη την νοτιοδυτική Ελλάδα και υπηρωτική και νησιωτική. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε το θέμα αυτό να μην προχωρήσει. Ευχαριστώ πολύ. Το θέμα που προέκυψε με τον Καραμαντάνιο και τους αναισθησιολόγους δεν είναι τωρινό. Είναι γνωστό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ήδη την 1η Οκτωβρίου του 2020, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή, έχοντας αποδεχτεί όλη την εισήγηση της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας, το τι πρέπει να γίνει για να υποστηριχθεί η ειδικότητα της αναισθησιολογίας, γιατί είναι γνωστό ότι έχουμε πρόβλημα στην Ελλάδα. Με το ιατρικό μισθολόγιο που είναι καθυλωμένο εκεί που είναι όλα αυτά τα χρόνια. Και εφόσον δεν έχουν ακουστεί οι προτάσεις επί ΣΥΡΙΖΑ και μετά που έχει γίνει από την ομάδα εργασίας για τα κίνητρα που πρέπει να δοθούν για τις άγονες περιοχές και τις άγονες ειδικότητες, οδηγηθήκαμε στο σημερινό φαινόμενο του παιδιατρικού νοσοκομείου της Πάτρας, αλλά και στα φαινόμενα της έλλειψης ιατρικού προσωπικού σε όλη τη χώρα. Η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται καθόλου για αυτό και θα το βρει μπροστά της το λίγο χρόνο που της απομένει. Και το πρόβλημα δεν είναι το τι θα γίνει τώρα, είναι το τι θα γίνει και το τι θα παραλάβουμε εμείς μετά. Γιατί θα βρούμε τα νοσοκομεία σε χειρότερη κατάσταση από τα νοσοκομεία τα οποία βρήκαμε το 2015.
Αυτά θα πρέπει να τα λάβουν υπόψη τους. Και θα τα πούμε και με άλλους τρόπους όταν θα έρθει η κατάλληλη ώρα. Δεύτερο, από τις προκηρύξεις των θέσεων που είχαν γίνει επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ του 2018, όλες έχουν παγώσει. Δείχνουν το πόσο πολύ ενδιαφέρονται για τις προκηρύξεις. Όταν η προκήρυξη του 2018, το 2022 ακόμα δεν έχει διοριστεί γιατρός, βγήκε η υφυπουργός για να μας πει ότι σε 50 μέρες θα έχουμε διορισμένους γιατρούς. Αυτό δεν γίνεται σε καμία χώρα, ούτε καν σε μια χώρα που την έχουν μετατρέψει σε παρατή. Εδώ πέρα θα πρέπει να μιλήσουμε και να πούμε τα πράγματα επίσης με το όνομά τους. Έχουμε μια υγειονομική περιφέρεια η οποία διοικείται μονοπρόσωπα απέναντι και τίποτα, δεν έχει δώσει καμία αρμοδιότητα σε δύο γιατρούς που είχε υποδιοκητές και συμπεριφέρεται στο ιατρικό και όχι μόνο προσωπικό με τέτοια απαξίωση, με την εντολή των μηνύσεων και του εντέλεσθε που οδηγεί συνέχεια τους ιατρούς στα νοσοκομεία της έκτης ΥΠΕ σε παρετήσεις και μη αποδοχές θέσεων. Το ίδιο πράγμα ακριβώς σκοπεύει να κάνει και τώρα, χωρίς να ακούει κανέναν, με εντέλεσθε προσπαθεί να βρει λύση. Έχουν καταλάβει τόσο πολύ την ανικανότητα που υπάρχει, που για τη λύση του Καραμανδανίου πλέον, από ό,τι έχετε καταλάβει τις τελευταίες μέρες, αυτοί που ασχολούνται είναι αναγκαστικά η υφυπουργός, γιατί το θέμα έχει πάρει πανελλήνιου χαρακτήρα, και η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας. Πού είναι ο κύριος Καραμπελής και το τι έχει να μας πει για το τι έχει κάνει και το τι είχε φροντίσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα που όλοι οι γιατροί και όλη η κοινωνία της Πάτρας διαμαρτυρόταν για αυτά τα οποία βιώνουν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τα επόμενα βήματα πρέπει να είναι προφανώς μία συνένεση και όχι αντιπολίτευση πάνω σε αυτό, μία συνένεση να βρούμε λύση για το Καραμαντάνιο, δηλαδή να ζητήσουμε τη συνδρομή. Τη ζητάμε, την παρακαλούμε τη συνδρομή, δεν την απαιτούμε. Των συναδέλφων που είναι ικανοί να υποστηρίξουν με επάρκεια τα παιδιατρικά, παιδοχειρουργικά περιστατικά, είτε από γιατρούς που τώρα βγαίνουν στη σύνταξη από την περιοχή, είτε από γιατρούς που δουλεύουν σε παιδιατρικά, παιδοχειρουργικά νοσοκομεία που μπορούν να καλύψουν τα χειρουργικά περιστατικά αυτά. Και προφανώς, επειδή ακούστηκε, θα μπορούσε να συνδράμει στην ιστορία αυτή και η κυρία Μαμή. Βέβαια, η κυρία Μαμή μέχρι προχτές ήταν μια διοικήτρια, ήταν πάρα πολύ κακή. Ήταν μια παιδοαναισθησιολόγος, η οποία ενώ όλοι οι γιατροί λόγω COVID πήραν παράταση στη χώρα μέχρι το τέλος της χρονιάς, ο διοικητής του παιδιατρικού, ο κύριος Παπασάβας, άρον-άρον ζήτησε την απόλυσή της τον προηγούμενο χρόνο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όταν δεν μας βολεύει, όταν την θέλουμε γίνεται καλή, αλλά μέχρι τώρα ήταν κακή. Θα μας απαντήσουν τελικά η κυρία Μαμή είναι ή δεν είναι καλή και μας κάνει και τη χρειαζόμαστε. Με αυτούς τους τρόπους λοιπόν θα βρεθεί μια προσωρινή λέω λύση. Η μόνιμη λύση είναι και δεν θα υπάρξει άλλη, όλα τα άλλα είναι παραμύθια. 100 προκηρύξεις να κάνουμε με τους ισχύοντες νόμους δεν θα μπορέσουμε να στελεχώσουμε το Καραμαντάνιο. Πρέπει η κυβέρνηση να νομοθετήσει ειδικά για την αναισθησιολογία, την παιδοαναισθησιολογία, ειδικά κίνητρα ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε ιατρικό προσωπικό, μαζικό ιατρικό προσωπικό. Δεν φτάνει ούτε ένας ούτε δύο. Είναι απάνθρωπο να ζητάμε από δύο γιατρούς σε ένα νοσοκομείο που εφημερεύει 30 μέρες να εφημερεύουν 15-15. Ούτε στο στρατό δεν τα κάναμε αυτά. Θα πρέπει λοιπόν να είναι το προσωπικό που απαιτείται για ένα παιδιατρικό νοσοκομείο που λειτουργεί 30 μέρες, όλοι οι γιατροί, νέοι γιατροί, να έρθουν με ιδιαίτερα κίνητρα και εκπαίδευση και συνεχιζόμενη εκπαίδευση και οικονομικά κίνητρα και πολλά άλλα που έχουμε προτείνει ως κόμμα εδώ και 4 χρόνια και τότε θα αναπνεύσουν. Κλείνοντας, φαντάζομαι όλα αυτά να τα ακούσει η πολιτεία και να τα προχωρήσει. Γιατί αν δεν τα προχωρήσει και το επόμενο χρονικό διάστημα δούμε να ξεφυτρώνουν τίποτα περίεργα κτίρια και τίποτα περίεργες παιδοχειρουργικές κλινικές ιδιωτικές στην περιοχή, τότε μιλάμε για δόλια ενέργεια του να κλείσει το Καραμαντάνιο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Οι λεπτομέρειες αναλύθηκαν από τους δύο προηγούμενους συντρόφους. Εγώ θα σταθώ επιγραμματικά σε τρία σημεία. Το ένα είναι το γενικό πολιτικό πλαίσιο. Το γενικό πολιτικό πλαίσιο είναι αυτό που λέει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει να αντιμετωπίσει το τεράστιο πολιτικό φορτίο που απέκτησε το δημόσιο σύστημα υγείας
λόγω της πανδημίας και έτσι δεν μπορεί να συνεχίσει το αφήγημά της όταν πρώτο ξεκίνησε να κυβερνάει, περί κρατισμού, σοβιετισμού κτλ. Κτλ. Με σκοπό να το χτυπήσει. Με αυτόν τον τρόπο έχει επιλέξει, και αυτό φάνηκε στο πρόσφατο νομοσχέδιο πριν ένα μήνα, να το υπονομεύσει. Να το υπονομεύσει με τι τρόπο, με το να μην μπορέσει, να μην θελήσει να το στηρίξει και να το αφήσει να καταραίει. Και αυτό το κάνει σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα. Όπως καταλαβαίνετε, οι πιο αδύναμοι κρίκοι έχουν αρχίσει ήδη να εμφανίζονται υποκατάρρευση. Με αυτή την έννοια και το Καραμαντάνιο είναι μέσα σε αυτή την κατηγορία και σε συνδυασμό με το θέμα των ανθισιολόγων που είναι ένα γενικότερο, έρχεται αυτή τη στιγμή πρώτον πυλών η κατάρρευσή του και η επαξίωσή του με πρώτο και κύριο βήμα την κλείσιμο του χειρουργικού του τομέα λόγω των έλλειψης των ανθισιολόγων. Άρα έχουμε λοιπόν μια εφαρμογή του γενικού πλαισίου στο τοπικό, το οποίο τοπικό εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον και έχουμε δει αυτή την πολιτική. Συνεχώς η τοπική είπε με τον πιο άκομψο θα έλεγα τρόπο, όπως είπε και ο Δημήτρης Κωνσταντέλης, συνεχίζει και προσπαθεί να μπαλώσει τα προβλήματα που δημιουργούνται κινώντας γιατρούς από τη μία νοσοκομείο στο άλλο σε ένα διαρκές σκάκι το οποίο έχει εξουθενώσει τους πάντες και δεν ανταποκρίνεται και στις απαιτήσεις. Και κάπως έτσι προσπαθεί να τα συνεχίσει και τώρα. Ταυτόχρονα η απαξίωση συνεχίζεται αναδεικνύοντας και τα εγγενή προβλήματα που έχει την κυβερνώση παράδειξη. Παράδειγμα, διοικητής στο νοσοκομείο του Ρίου. Το ξέρετε ότι έχουμε τώρα 2,5 χρόνια που έχουμε κάποιον αναπληρωτή διοικητή. Και μόλις προχθές διορίστηκε πάλι ο ίδιος, ένα άτομο δηλαδή, σε ένα τεράστιο νοσοκομείο που τουλάχιστον τα 2 άτομα για τη διοίκηση είναι απαραίτητα, με τον τίτλο, προσέξτε πάρα πολύ καλά τι θα πω, προσωρινός διοικητής. Τι σημαίνει προσωρινός? Εγώ το μόνο προσωρινότητα είναι ότι έχει την αίσθηση ότι ο ρόλος σου τελειώνει και δεδομένου του λειτουργού. Και τίποτα περισσότερο. Ταυτόχρονα, μέσα στο αφήγημα αυτής της κυβέρνησης εμφανίζονται και οι περιφερειακά χτυπήματα. Το ίδιο έχει χτυπηθεί. Τα καλάβητα στον τελευταίο νόμο απεσύρθησαν από την κατηγορία άγωνων περιοχών Α, που δίνει κίνητρα σε γιατρούς να πάνε, και έμειναν στον αέρα. Και πάρα πολλά άλλα. Το Καραμαντάνιο είναι ταυτισμένο με ένα τεράστιο κοινωνικό έργο και είναι ταυτισμένο και με την ψυχή της Πάτρας. Δεν θα επιτρέψουμε με τίποτα να υλοποιηθούν τα σχέδιά τους και μάλιστα με το χρήσωμα του χαπιού, διάβασα σε κάποιο έντυπο που πατυλώ σήμερα, η κυρία Γκάγκα δήλωσε, δεν όχι μόνο δεν κλείνει, αλλά αναβαθμίζεται. Νομίζω ότι εδώ πλέον οφείλουμε όλοι και η κοινωνία, γιατί η κοινωνία έχει τις ευθύνες της. Και πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες ο κάθε πολίτης. Όλοι έχουν περάσει τα παιδιά τους από αυτό το νοσοκομείο. Ότι μόνο αυτό που λέει σε ένα τραγούδι ο Μιλιόκας, ότι στο τέλος θα μας πούνε και ισχύει. Διότι έτσι μας λέει η κυρία Γκάγκα, όταν μας λέει σήμερα ότι αναβαθμίζεται το όχι μόνο που γίνει. Νομίζω ότι πρέπει να πάρει η κοινωνία της περιοχής το πρόβλημα στα χέρια του, στα χέρια της, για να μην περάσουν αυτά τα σύνορα. Ευχαριστήσω που είσαστε εδώ για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα που αφορά όχι μόνο την πόλη μας αλλά όλη την οπλοκεντρική Ελλάδα. Θα ήθελα να πω κατηγορηματικά ότι πρόκειται για ένα προμελετημένο έγκλημα αυτό που γίνεται με το Καραμαντάνιο. Εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική απαξίωσης του ΕΣΥ, όπως είπε ο Κώστας Μάρκου, αλλά το Καραμαντάνιο ήταν ο εύκολος στόχος για να μπορέσει να δοθεί χώρος και μάλιστα απίθανος χώρος για ιδιωτική πρωτοβουλία στην παιδιατρική και στην παιδιατρική χειρουργική. Το Καραμαντάνιο είναι το μόνο παιδιατρικό νοσοκομείο εκτός Αθηνών για μία τεράστια ακτίνα. Το να δημιουργήσει κανείς μία κυβέρνηση όπως είναι η Νέα Δημοκρατία επίγουσα ανάγκη, ότι δεν υπάρχει, ότι καταραίει,
καταλαβαίνετε ότι κάνει πολύ πιο εύκολη τη δουλειά των ιδιωτών. Κάποιος πρέπει να αναπληρώσει. Θεωρώ λοιπόν ότι ήταν προμελετημένο και έχω και στοιχεία, έχουμε στοιχεία, το είπε ο κύριος Κοτσακιώτης, ο κύριος Μαρκέτος, και έχουμε και εγώ λοιπόν, και αν θέλετε τα δίνω κιόλας, 26 Ενδεκάτου 2021 καταθέτουμε με τον κύριο Μάρκο αναφορά παρακολουθώντας στενά τι γίνεται στο Καραμαντάνιο. Αναφορά με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Γιατρών του Καραμαντανίου, όπου κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Επανερχόμαστε με ερώτηση στον Υπουργό και οι δύο οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, 14 Δευτέρου 2021, κρούντας και πάλι λέγοντας υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, το νοσοκομείο δεν θα μπορεί να λειτουργήσει, προκηρύξτε θέσεις. Έρχεται ο κύριος Ξανθός, ο τομεάρχης υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, το Μάρτιο, 22 Μαρτίου, 21 Μαρτίου, ήταν στο Καραμαντάνιο. Γίνεται συνέλευση με τους εργαζόμενους, όπου εκεί τίθεται το πρόβλημα, δίνει συνέντευξη ο κύριος Ξανθός, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Τον Απρίλιο κάνω επίκαιρη ερώτηση στον κύριο Πλεύρη στη Βουλή για το ίδιο θέμα. Ο κύριος Πλεύρης δεν απαντάει τίποτα. Του λέω πρέπει να προκηρυχθούν άμεσα, γιατί φεύγουν οι γιατροί, οι αναισθησιολόγοι σε σύνταξη και δεν μπορεί να λειτουργήσει το νοσοκομείο. Και πάλι τίποτα. Προχτές πάλι με τον κύριο Μάρκο βγάλαμε δελτίο τύπου, κάναμε ανακοίνωση πάλι για το θέμα του Καραμαντανίου. Δεν θα σας πω, τα έχετε παρακολουθήσει, τα ξέρετε καλύτερα, οι γιατροί, οι νοσοκομιακοί γιατροί, οι πάντες έχουν κάνει διαβήματα. Γιατί κόφευσε το Υπουργείο του τόσο γύρω, γιατί άφησε το μόνο παιδιατρικό νοσοκομείο, ειδικευμένο, αν δεν κάνω λάθος, Γρηγόρη, ειδικευμένο και στη χειρουργική, την ορθοπαιδική στα παιδιά. Και πείτε μας τι θα γίνει εάν υπάρξει ανάγκη τώρα να χειρουργηθεί ένα παιδί, 5 παιδιά, 10 παιδιά, τι θα γίνει. Λοιπόν, εδώ ήταν προμελετημένο το αίτημα. Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που κάναμε και επί διακυβέρνησής μας, σε φοβερή στενότητα, να κρατήσουμε όρθιο το ΕΣΥ, θα το κρατήσουμε και όχι μόνο θα το κρατήσουμε, το Καραμαντάνιο το οφείλουμε. Το Καραμαντάνιο είναι το σύμβολο της κοινωνικής συνοχής στην ευρύτερη περιοχή, γιατί αν δεν έχεις παιδιατρικό νοσοκομείο και στην πόλη μας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, χάνει και συμβολικά και πραγματικά βέβαια τη συνοχή της μία κοινωνία. Εμείς λοιπόν δεσμευόμαστε, όπως το έχουμε κάνει και στην πράξη, ότι όχι μόνο δεν θα κλείσει το Καραμαντάνιο, όχι μόνο δεν θα επιτρέψουμε απαξίωση και τελικά βήθηση του Καραμαντανίου, αλλά θα επανέλθει και θα επανέλθει στις πολύ καλές του μέρες, γιατί χρειάζεται προσωπικό, όχι μόνο αναισθησιολόγους, όπως και το υπόλοιπο ΕΣΥ.